Α, ο κύριος Μπογδάν. Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως να είμαστε αντικειμενικοί, ότι είναι πολύ στιλάτος. Εμένα μου αρέσει πολύ το ντύσιμο του. Για να είμαστε αντικειμενικοί. Το ντύσιμο του, για το ντύσιμο του θα μιλήσω μόνο εγώ προσωπικά. Παιδιά, να είμαστε πολύ αντικειμενικοί, οκ, okay, να μην περνάμε και στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο, γιατί πόσες φορές έχουμε κατακεραυνώσει το μουσταρδί αυτό που φοράει από μέσα. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά έτσι πως το έχει συνδυάσει, δεν είναι κακό. Για το ντύσιμο του και μόνο μιλάμε. Με το παντελόνι το συγκεκριμένο νομίζω ότι πάει και το παντελόνι. Κοίταξε, εγώ το θεωρώ αυτή την τριχρωμία τραγική και δεν είναι προσωπικό με τον κύριο Μπογδάνο. Νομίζω πως δηλαδή όλο αυτό το τρικολόρι ξαφνικά δεν του δίνει κάποιο. Το παπούτσι ίσως είναι λίγο λάθος. Θα μπορούσε να βάλει κάτι πιο απλό σε παπούτσι. Αλλά το ντύσιμο δεν είναι κακό. Στέλλα, σ' αρέσει. Εγώ νομίζω ότι το πιο δυνατό και εκεί που πέφτει το μάτι σου είναι στο γυλαίκο. Γι' αυτό δεν μου αρέσει. Ενώ είναι ένα μουσταρδί. Δεν είναι κακό μουσταρδί πάντως. Δεν είναι ναι, αλλά δεν μου αρέσει το υπόλοιπο. Εντάξει, να σας πω κάτι για να μην προκαλέσουμε κιόλα. Όχι, να σας πω κάτι. Όχι, γιατί να μην προκαλέσουμε. Καλέ, δώστε ένα τζίτζι εκεί να χαρεί. Σίγουρα βλέπει. Ελάτε, καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Δώστε ένα τζίτζι. Θέλετε να δώσουμε τζίτζι. Τζίτζι για καλή καρδιά. Διαφωνώ με το γυλαίκο. Μπιμπελό. Μπιμπελό στο μωρό. Μπιμπελό, μπιμπελό, όταν σε